Πλάτων περιέγραψε ένα νέο μύθο, ένα ακόμα μύθο, τον περίφημο μύθο του Ηρός. Εντάξει, εδώ βλέπετε το σχέδιο που είναι η ανάγκη, αυτή είναι η ανάγκη και αυτές είναι οι τρεις κόρες της, η Κλωθό, η Άτροπος και η Λάχεσης. Αυτές είναι αυτές που παραλαμβάνουν την ψυχή του ανθρώπου μετά θάνατο. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το μύθο, ο οποίος κλείνει και την πολιτεία. Είναι το τελευταίο κομμάτι της πολιτείας. Θα ακούσεις λοιπόν τη διήγηση ενός μεγάλου πολεμιστή. Έναν δυνατό άνδρα, ο οποίος ήταν ο Ήρ. Ήταν ο οποίος ήταν Αρμένιος, ήταν από την Παμφιλία. Αυτός πήγε σε ένα πόλεμο και σκοτώθηκε στον πόλεμο αυτό. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι παρόλο ότι τον είχαν μαζί με άλλα πτώματα, αυτού το πτώμα δεν παρουσίαζε σύψη. Καθόλου. Δεν χάλαγε δηλαδή. Περίεργο αυτό. Παρόλο που δεν είχε σφιγμούς, παρόλο που δεν είχε ζωτικά σημεία, το σώμα του δεν σάπιζε. Έτσι αποφάσισαν εκεί πέρα οι άνθρωποι που είχαν κάνει τον πόλεμο, που περίχαν τους νεκρούς, που θάβαν τους νεκρούς, να μην τον θάψουν, αλλά να τον στείλουν στην πατρίδα του να θαυτεί εκεί. Σου λέει, αφού αυτό το σώμα δεν χαλάει, γιατί να το θάψουμε εδώ, πάμε να το στείλουμε στην πατρίδα του να θαυτεί με τιμές. Και πράγματι το στείλανε εκεί. Και παρότι είχαν περάσει 10 μέρες, παρότι είναι άλλες τόσες περίπου για να φτάσει στην πατρίδα του, φτάνει στην πατρίδα του και ακόμα αυτό δεν παρουσίαζε καμία σύψη. Οπότε οι άλλοι δεν ξέραν τι να κάνουν, σου λέει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Αυτός εκείνη τη. Μετά από ξέρω εγώ άλλες 10 μέρες, αποφασίσανε. Δεν γίνεται άλλο να τον κρατήσουμε, αφού δεν περιμέναν μήπως ζωντανέψει ξαφνικά, δεν ζωντάνευε, οπότε είπαμε ας τον κάψουμε. Τον βάζουν εκεί και την ώρα που ήταν έτοιμοι να του βάλουν τη φωτιά, ανάψαν τη φωτιά, αυτός ξύπνησε ξαφνικά και άρχισε να τους περιγράφει το τι είδε στον άλλο κόσμο. Είναι το πρώτο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ από την άλλη ζωή. Αυτός λοιπόν περιέγραψε το εξής, ότι όταν πέθανε η ψυχή του, η συνείδησή του μάλλον, η συνείδησή του δεν χάθηκε. Δηλαδή και αποσύρθηκε ξαφνικά από το σώμα του, έβλεπε τους άλλους, αλλά αυτός άρχιζε να πηγαίνει κάπου αλλού και πήγε σε ένα μέρος όπου ήταν μια μεγάλη πεδιάδα. Λέει, όπου πάρα πολλές ψυχές πηγαίναν, ερχόντουσαν. Άλλες πηγαίναν κάτω, άλλες πηγαίναν πάνω. Άλλες ερχόντουσαν από κάτω, άλλες ερχόντουσαν από πάνω. Γενικά, όπως είσαι σε ένα πολυκατάστημα, σε ένα μόλ εκεί πέρα, είχε πολυκοσμία. Οι ψυχές πολλές. Γίνονταν χαμός. Ναι, κάπως έτσι. Γίνονταν μια, μπράβο, σαν το Σύνταγμα. Ας πούμε, ο κόσμος πάρα πολλές πηγαίναν, ερχόταν, δεν ήξερε τι να κάνει. Η παρέα με την οποία ήταν μαζί με μια παρέα, η οποία μόλις είχε φύγει από τον μάτι του το κόσμο, εμφανίστηκαν μπροστά σε κάποιους δικαστές. Έχει και γραφειοκρατία. Οπότε έβλεπα τον καθένα και του περνάγαν μια μίνι συνέντευξη που θα λέγαμε σήμερα, και του λέγανε εσύ για να σε δω, α, εσύ κάτω, α, εσύ πάνω. Του βάζανε μια σφραγίδα, ένα αυτοκόλλητο εκεί πέρα και του λέγανε εσύ θα πας κάτω, εσύ θα πας πάνω. Εν πάση περιπτώσει, είχαν εκκρεμότητες, πολλές εκκρεμότητες σε αυτή τη ζωή, πήγαιναν κάτω, λέει. Ενώ όσοι ζούσαν ήταν πιο ανάλαφρες οι ψυχές, πιο έτσι, είχαν αρετή μέσα τους, ανέβαιναν προς τα πάνω. Είναι η πρώτη επίσημη καταγραφή του Παραδείσου και της Κολάσσας. Ο Παράδεισος και η Κόλαση είναι πλατωνικό εφεύρημα. Άσχετα μετά πήγε, διαδόθηκε. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, είναι εδώ, οι δικαστές έβγαζαν την αποφασή τους και πρόστασαν τους δίκαιους
να ακολουθήσουν το δρόμο που πήγαινε δεξιά και πάνω μέσα στον ουρανό. Αυτό για να μας δείξει ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που σε ανεβάζει, έτσι. Αφού πρωτήτρα τους κρέμαγαν μπροστά τους σημάδια που έλεγαν τι απόφαση είχαν βγάλει για αυτούς στην δίκη. Τους άδικους τους έστελναν να πάρουν το δρόμο προς τα αριστερά και κάτω. Φανταστείτε σαν ένα πολυκατάστημα με κυλιόμενες σκάλες, έτσι. Ανεβαίνουν άλλοι, κατεβαίνουν. Αυτοί κατεβαίνουν αριστερά και κάτω. Αφού κρέμαγαν και σε αυτούς, αλλά από την πίσω πλευρά. Οι καλοί είχαν ταμπέλα μπροστά, οι άλλοι είχαν αυτοκόλλητο ταμπέλα πίσω. Σημείωμα που έλεγε όλες τις πράξεις τους. Γιατί άμα είχαν δίκαιες οι πράξεις σου, ήταν παράσημο για σένα. Άμα ήταν άδικες οι πράξεις σου, δεν ήθελα να τις δεις ούτε εσύ ο ίδιος. Όταν παρουσιάστηκε και ο ίδιος, του είπαν ότι να φέρει στους ανθρώπους ότι εσύ δεν λέει, θα πας ούτε πάνω ούτε κάτω. Γιατί εσύ σε φέραμε εδώ απλά για να παρακολουθείς. Έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτό το περίεργο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ από τον άλλο κόσμο. Άρχισε λοιπόν ο Ήρα, αφού είχε την διάθεση και το χρόνο, να κάνει βόλτες. Να βλέπει τι γίνεται εκεί πέρα, πώς πάνε τα πράγματα, τι συμβαίνει. Λέει, να δω και πώς είναι κάτω, να δω και πώς είναι πάνω, να το... Είδε λοιπόν, να ξεναγήσουν. Είδε λοιπόν εκεί οι πρώτες ψυχές, αφού δικάστηκαν, να ξεκινούν από τα δύο αντικρινά χάσματα του ουρανού και της γης και από τα δύο πάλι, το ένα της γης να ανεβαίνουν ψυχές γεμάτες από ακαθαρσία και σκόνη, από το άλλο μέρος του ουρανού να κατεβαίνουν άλλες καθαρές. Δηλαδή, εκτός που κάποιοι κατέβαιναν και κάποιοι ανέβαιναν. Ήταν οι κυλιόμενες σκάλες που ανέβαιναν προς τα κάτω, ήταν και οι κυλιόμενες σκάλες που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Αυτοί που ανέβαιναν προς τα πάνω ήταν μέσα στην ακαθαρσία, στη σκόνη. Ήταν ταλαιπωρία, τσαλαπατημένοι. Ενώ αυτοί που κατέβαιναν από κάτω ήταν κύριοι, ξυδερωμένοι, χαρούμενοι κλπ. Όλοι έδιναν την εντύπωση πως έρχονται από δρόμο μακρινό. Και με ευχαρίστηση πήγαιναν να κατασκηνώσουν το λιβάδι, όπως γίνεται στο πανηγύρι. Το λιβάδι είναι εκεί που είναι αυτοί όλοι. Το σημείο μηδέν, ας το πούμε έτσι. Όσες από αυτές γνωρίζονταν, χαιρετιούνταν μεταξύ τους. Α, εσένα σε είχα δει εκεί. Μερικοί ήταν και γνωστοί. Και ζητούσαν πληροφορίες. Όσες έφταναν από τη γη και από τις άλλες για τα εκεί, όσες έφταναν από τον ουρανό για τα δικά τους πάλι περιστατικά. Βλέπανε ένας τώρα, τι έγινε εκεί πάνω. Όπα, περάσαμε πολύ ωραία εκεί πάνω. Εσείς κάτω, αυτά κάτω ήτανε πακέτο. Φάγαμε πακέτο. Και ιστορούσαν από τις αναμνήσεις τους μεταξύ τους οι πρώτες με θρήνους και δάκρυα τα όσα έπαθαν και είδαν κατά την πορεία τους κάτω από τη γη, η διάρκεια της οποίας ήταν 1000 χρόνια. 1000 δικά μας χρόνια είναι η πορεία όπου η ζωή βιώνει τα αποτελέσματα των πράξεων της. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι κάποιος θα ζήσει, ας πούμε, περίπου 80 με 100 χρόνια, σημαίνει ότι στην άλλη ζωή θα βιώσουμε τα αποτελέσματα των πράξεων μας επί 10. 10 φορές για κάθε πράγμα που κάναμε λάθος. Ή 10 φορές για τα πράγματα που κάναμε σωστά. Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, πάντως είναι αρκετά κατατοπιστικό για το που κάποιος αξίζει να επενδύσει στη ζωή του. Όσες πάλι έφταναν από τον ουρανό, έλεγαν τις ειδονές που δοκίμασαν και το άφραστο κάλος των θεαμάτων που είδαν. Επάνω έχει ωραία πράγματα να δεις. Πολύ καιρός θα χρειαζόταν, φίλε μου, Γλάφκον, να καθίσω να σου διηγηθώ τώρα τις λεπτομέρειες των αφηγητών. Ο Γλάφκον, θυμάστε, είναι ο συνομιλητής, μιλάει ο Σοκράτης, έτσι. Του λέει, ο Σοκράτης μιλάει και λέει αυτήν την ιστορία, θα σου διηγηθώ την ιστορία αυτή που άκουσα κι εγώ. Αλλά η σύνοψη ήταν η εξής. Για όλες τις αδικίες που έκανε ο καθένας στη ζωή του και για όλους όσους αδίκησε, τιμωρήθηκε χωριστά 10 φορές. Η διάρκεια της κάθε τιμωρίας ήταν 100 χρόνια.
όση είναι και η διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής, περίπου. Για να πληρώσουν 10 φορές την πληρωμή κάθε αδικήματος. Έτσι, εκείνοι που έγιναν αιτοί πολλών θανάτων, με την προδοσία πόλεων ή στρατοπέδων και ξανδραπόδησαν ανθρώπους ή έγιναν ένοχοι άλλων κακουργημάτων, υπέφεραν δεκαπλάσια βασανιστήρια για κάθε τους έγκλημα. Ενώ απέναντίας ουσήκαν μεγάλες ευεργεσίες και υπήρξαν δίκαιοι στους ανθρώπους και ευσεβείς απέναντι στους θεούς, έπαιρναν με την ίδια αναλογία την ανταμοιβή για τις καλές τους πράξεις. Είναι κατανοητό? Όσο για εκείνους που πέθαιναν λίγο χρόνο ύστερα από τη γέννησή τους, έλεγε άλλα που δεν αξίζει τώρα τον κόπο να τα αναφέρω. Υπήρχαν ακόμη ανταμοιβές πολύ μεγαλύτερες για όσους σεβόνταν τους θεούς και τιμούσαν τους γονείς τους, καθώς και βασανιστήρια μεγαλύτερα για τους ασεβείς και για τους πατροκτόνους, καθώς και για όσους με το χέρι τους έκαναν φόνους. Άρα λοιπόν, τους φωνιάδες, μάλλον να τους λυπάστε καλύτερα. Πάμε παρακάτω. Α, το έχω γράψει και στα αγγλικά, έτσι. Μια στιγμή να δούμε τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Όταν το σώμα πεθαίνει, τι μας έχει πει μέχρι τώρα, γιατί να το βάλουμε σε μία τάξη. Τι πεθαίνει και τι δεν πεθαίνει. Ιδού η απορία. Καταρχήν, προφανώς, πεθαίνει το φυσικό μας σώμα. Σωστά. Το φυσικό σώμα μας πεθαίνει. Του ήρ δεν σάπισε, αλλά το δικό μας δεν θα κρατήσει πολύ. Μέσα σε 10 μέρες θα έχει σαπίσει, θα αρχίσει η αποσύνθεσή του. Η ψυχή μας δεν πεθαίνει. Όταν λέω ψυχή, εννοώ τον φορέα της συνείδησης μας. Αυτό εδώ είναι ως ψυχή, το λέει ως ψυχή, αλλά ψυχή είναι ο φορέας της συνείδησής μας. Έχουμε μετά θάνατο συνείδηση. Βλέπουμε δηλαδή, πρακτικά, συνεχίζουμε να ζούμε. Απλά δεν ζούμε εδώ, αυτό λέει. Ζούμε αλλού. Πόση συνείδηση έχουμε εκεί, όση συνείδηση έχουμε και εδώ. Δηλαδή, αυταβράστα. Το ίδιο είναι. Το επίπεδο συνείδησης δεν αλλάζει. Αλλάζει το μέρος που είμαστε. Τώρα, κάτι άλλο σημαντικό. Δηλαδή, η συνείδησή μας συνεχίζει ανάλογα με τη δύναμη που έχει. Η προσωπικότητά μας αποσυντίθεται, αλλά όχι αμέσως. Γιατί βλέπατε ότι έλεγε ότι γνωριζόντουσαν κάποιοι μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μνήμη της προσωπικότητάς τους. Άρα η προσωπικότητά μας, ναι, θα διαλυθεί, αλλά όχι αμέσως. Γενικά υπάρχει μία παράδοση στην αρχαία Ελλάδα ότι όταν η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι πολύ ισχυρή, αυτή δεν διαλύεται. Πηγαίνει σε έναν χώρο ο οποίος ονομάζεται ηλίσια παιδεία. Όταν ο Οδυσσέας κατέβηκε στην Αίκια, στη χώρα των νεκρών, εκεί είδε συνάντησε τις προσωπικότητες του Αγαμέμνονα, του Αχιλλέα. Όπως έλεγε, λέει ο Όμηρος, είναι τα φαντάσματα τους. Δεν συνάντησε τους ίδιους. Συνάντησε το ενεργειακό τους υπόλοιπο, κατά κάποιο τρόπο. Αποτύπωμα. Το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Αυτή είναι η προσωπικότητά μας, η οποία ανάλογα με τη δύναμη που της έχουμε δώσει, θα διαλυθεί, αλλά σιγά σιγά. Άρα λοιπόν, αυτό σε πρώτη φάση μας το λέει ως εξής, ότι αξίζει πραγματικά να επενδύσουμε στην ψυχή μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφήσουμε τα άλλα
Θα αξίζει να επενδύσουμε στην ψυχή μας και στη συνείδησή μας. Αυτά είναι τα δύο πράγματα στα οποία αξίζει να επενδύουμε τα περισσότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε το σώμα μας ακάθαρτο και ατιμέλυτο. Όχι, θα φυσικά θα το περιποιηθούμε, αλλά με τη λογική ότι αυτό κάποτε θα το αφήσουμε. Ενώ η ψυχή μας, το εσωτερικό μας κομμάτι, θα συνεχίσει, θα πάει αλλού κλπ. Είναι κατανοητό το αυτό το κομμάτι. Αυτό δεν δεσμεύει κανέναν. Αυτά τα συμπεράσματα βγαίνουν από το μύθο αυτό, του Πλάτωνος. Το λέει ο Πλάτωνος, δεν αποδεικνύεται ότι είναι έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια απόδειξη. Απλά, οπωσδήποτε, είναι μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον. Είμαστε εξάλλου, σε αυτό το κομμάτι, είμαστε στο στάδιο της πίστεως. Ό,τι και να σκεφτούμε για τον θάνατο, είναι στο επίπεδο της πίστεως για μας. Είτε πιστεύουμε ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον, είτε δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει, πάλι πίστη είναι. Γιατί σε αυτό το θέμα είμαστε στο επίπεδο της πίστεως. Δεν έχουμε διάνοια, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Και όσο δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιστήμη. Αλλά δεν έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε παραπέρα. Η ικανότητά μας δηλαδή είναι περιορισμένη. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ή θα πιστέψουμε τον Πλάτωνα ή θα πιστέψουμε κάποιον άλλον. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό είναι πίστη για μας. Αφού λοιπόν έμειναν στο λιβάδι αυτό, έμειναν 7 μέρες. Να πούμε πριν το πούμε αυτό, γιατί δεν το έχω βάλει όλο το κείμενο, αξίζει πραγματικά τουλάχιστον αυτό το κομμάτι που διαβάστε ολόκληρο την πολιτεία. Μας κάνει μια περιγραφή πώς είναι ο κάτω κόσμος. Δεν μας κάνει περιγραφή πώς είναι ο επάνω κόσμος. Ο πάνω κόσμος είναι ένα μέρος στο οποίο η ψυχή βιώνει μια αγαλίαση. Ναι, είναι κάτι σαν διακοπές, ας το πούμε έτσι. Ο κάτω κόσμος μας κάνει μια αρκετά σημαντική περιγραφή του κάτω κόσμου, όπου ο άνθρωπος βιώνει ένα είδος βασανιστήριων. Δηλαδή, εκεί πέρα βιώνεις τα αποτελέσματα των άδικων πράξεων που έκανες. Περνάνε οι ψυχές 1000 χρόνια κάτω, δηλαδή έχουν περάσει από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ας μην το πούμε 1000 χρόνια, γιατί είναι υπερβολικό, ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου συνεχώς προσπαθεί η φύση να της δώσει να καταλάβει τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό. Γυρνάει, ανεβαίνει επάνω και είναι καταταλαιπωρημένη πια. Είναι δηλαδή κουρασμένη, είναι... Θυμάται τόσο την προηγούμενη της ύπαρξη, όσο και όλο το διάστημα το οποίο πέρασε στον κάτω κόσμο. Επίσης, οι επάνω που έρχονται και είναι, παρόλο ότι οι επάνω περάσανε ωραία, ήταν ένα είδος διακοπών για αυτούς, πάλι χαίρονται, λέει, που εμφανίζονται στο λιβάδι, γιατί ξέρουν ότι ήρθε η ώρα τους να μπουν σε ένα νέο κύκλο. Και αυτό τους χαροποιεί. Και τους μεν τους χαροποιεί και τους δε τους χαροποιεί. Διότι βαρεθήκανε την αδράνεια, ας το πούμε έτσι. Ωραία ήταν πάνω, αλλά πάμε και λίγο να ζήσουμε. Έτσι λοιπόν οι ψυχές που πέρασαν 1000 χρόνια κάτω και 1000 χρόνια πάνω, αφού τελείωσε το διάστημα όπου και οι δύο βιώσανε τα αποτελέσματα των πράξεων που κάναν σε αυτή τη ζωή, φτάνουν στο λιβάδι, στο οποίο μείνανε 7 ημέρες και αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους. Σε αυτές 7 ημέρες αρχίζει ο ένας να λέει πώς πέρασε, πού πήγες εσύ, εγώ ήμουν κάτω. Τι, πώς πέρασε εκεί, άστα βράστα, έκανα αυτό, με βάλανε εκεί, με κρεμάσανε ανάποδα, κολύμπησα, κάγανα. Τι έκανες επάνω, επάνω μου, πολύ ωραία, είχαμε θέατρο, ιστορίες, χαρά, τραγούδια. Ο ένας λέει στον άλλον πώς πέρασε. Για 7 μέρες.
Την 8η έπρεπε να ξεκινήσουν και έπειτα από μια πορεία 4 ημερών έφταναν σε ένα τόπο. Όθε έβλεπαν ψηλά ένα φως που απλωνόταν σε ολόκληρο τον ουρανό και τη γη. Ευθείο στήλη και όμοιο με την Ήριδα, αλλά λαμπρότερο και καθαρότερο αυτό το φως. Στο φως του το έφτασαν ύστερα από την πορεία μιας άλλης μέρας και είδαν στη μέση του να είναι από τον ουρανό τεντωμένες οι άκρες των δεσμών του. Το φως χρησίμευε ως σύνδεσμος του ουρανού και συγκρατούσε ολόκληρο το περιστρεφόμενο ουρανό απαράλλακτα όπως τα υποζώματα των πλοίων και στις άκρες ήταν στερεωμένο το αδράχτη της ανάγκης που έκανε την κίνηση σε όλες τις ουράνιες περιστροφές. Εδώ αρχίζει να μας... Εδώ θα το περάσω λίγο γρήγορα αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει τι λέει το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω κάτι γνώμη μου τι λέει. Έχει να κάνει πρακτικά η ψυχή η οποία έζησε και πήρε τα μαθήματά της, περνάει από ένα είδος ενεργειακής ισορροπίας. Γιατί στη νέα της ζωή θα παρουσιαστεί σαν ένα νέο τελείως άτομο. Και επειδή πολλά μπορούν να έχουν συμβεί σε όλο αυτό το διάστημα, περνάει από μια ενεργειακή εξισορρόπηση. Αυτό το σχέδιο που σας είχα βάλει στην αρχή είναι κάτι τέτοιο. Το κρατάει ανάγκη λοιπόν και υπάρχουν 7 κύκλοι εδώ πέρα. Και όλες οι ψυχές περνάνε μέσα από αυτό. Γιατί περνάνε μέσα από αυτό, για να, όπως λέγαμε, κάτι δική μου άποψη, περνάνε για να πάρουν μια εξισορρόπηση ενεργειακή. Όλα τα παιδιά που γεννιούνται, γεννιούνται ενεργειακά εξισορροπημένα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να, στην προηγούμενη τη ζωή να ήταν δολοφόνος, στιγνός δολοφόνος, στη νέα του ζωή όμως, όχι απλά δεν θα θυμάται τίποτα από αυτά, αλλά όλη τη ζημιά έχει υποστεί η ψυχική του ισορροπία θα διορθωθεί.